Συνεχίστηκαν και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το εξεταζόμενο μάθημα ήταν μαθηματικά προσανατολισμού σύμφωνα με το νέο σύστημα, κατεύθυνση με το παλαιό σύστημα. Το RPN βρίσκεται στον εκπαιδευτικό οργανισμό Ορόσημο. Μαζί μας είναι η μαθηματική κυρία Ελένη Λιάκουρα και Θανάσης Μαλάκης, οι οποίοι θα αναφερθούν καταρχήν στο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και στη συνέχεια στις προτινόμενες λύσεις. Ο λόγος, κυρία Λιάκουρα, σε εσάς. Καλησπέρα για μια ακόμα χρονιά. Τα φετινά θέματα θεωρούμε ότι ήταν ευκολότερα από ό,τι ήταν τα περσινά, χωρίς αυτό να τα κάνει εύκολα από μόνα τους. Ήταν καλά θέματα, ήταν διαβαθμισμένα, έστω και να φύλλα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ύλης. Mm-hmm. Έτσι, κλασικά θέματα που συνήθως βάζουν τις άλλες χρονιές δεν πήγανε φέτος. Τα παιδιά βέβαια είχαν προετοιμαστεί σε αυτά. Είχαν λεπτομέρειες όμως. Λεπτομέρειες οι οποίες κόστησαν αρκετές μονάδες. Όμως είναι διαβαθμισμένα, δηλαδή μέχρι το 50-60. Ένας προετοιμασμένος μαθητής, βέβαια, πάντα μαθηματικά προσανατολισμού είναι αυτά, μπορεί να το κατακτήσει. Δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε εκτίμηση για το αν θα ανέβουν βαθμολογικά, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις βαθμολογικά, πιθανώς και να έχουμε καλύτερες βαθμολογικά επιδόσεις από πέρσι, χωρίς ακόμα να έχουμε σαφή εικόνα πανελλαδικά και γενικότερα τι θα γίνει. Άλλωστε, είναι καινούριο σύστημα και είμαστε όλοι επιφυλακτικοί, γιατί θα εξαρτηθεί και από τις επιδόσεις των υπολείπων μαθημάτων. Πάμε λίγο στο αναλυτικό. Πάμε αναλυτικά. Για το πρώτο θέμα, η θεωρία δεν έχει κάποια παγίδα, είναι όλα εντός ύλης, δεν υπάρχει κάτι που να συζητιέται. Για τα σωστό λάθος να πούμε, στο α4 το πρώτο το α είναι λάθος, το β είναι σωστό, το γ είναι λάθος, το δ είναι σωστό και το ε είναι σωστό. Για το δεύτερο θέμα, ένα απλό θέμα, βέβαια είχε τις πράξεις του, συνήθως τα παιδιά ζορίζονται με τις πράξεις. Στο πρώτο ερώτημα είχαμε μηδενισμό της παραγωγού στο 0, αύξηση αφήνουσα και ολικό ελάχιστο στο 0. Είχαμε την δύο σημεία καμπής, το πλήρη ρίζα 3,1 τέταρτο και το ρίζα 3,1 τέταρτο, οπότε έτσι έφτανε και τι. Κατακόρυφες ασύμπτωτες δεν έχει και οριζόντια ασύμπτωτη την πλήσον 1 και στο συνάπερο και στο πλήναπερο και έτσι έβγαινε μια, εύκολα μια καμπύλη την οποία δεν μπορώ να περιγράψω. Μοιάζει με την καμπύλη της κανονικής κατανομής ανάποδα. Ναι, δεν μπορώ να το πω κατά αλλιώς. Ναι, κοδονοειδής μορφή. Κοδονοειδής, ναι. Λοιπόν, για το τρίτο θέμα που νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο του διαγωνίσματος, το Γ1 που δίνει βέβαια λίγες μονάδες είναι πιο εύκολο. Βρίσκεις μια προφανή ρίζα το 0 και πρέπει να δείξεις ότι είναι μοναδική. Αυτό βγαίνει με το γεγονός ότι είναι ακρότατο στο 0. Έχουμε ακρότατο στο 0 στην συνάρτηση που μας δίνει, άρα είναι μοναδική η λύση. Τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που είπε και η συνάδελφος που θα διατηρήσουν και τις βαθμολογίες πιο χαμηλά. Πρέπει να εξηγήσει καλά κάποιος γιατί η μοναδική ρίζα είναι το 0 και άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο στα δύο διαστήματα, αλλά αυτό το πρόσημο δεν είναι απαραίτητα ίδιο. Άρα οι περιπτώσεις είναι 4. Οι εύτουχοι να είναι παντού θετικοί, οι εύτουχοι να είναι παντού αρνητικοί και δύο κλαδικές. Και είναι κάτι που δεν το έχουν ξαναβάλει ποτέ. Δεν το έχουν ξαναβάλει αυτό. Ναι, και όχι. Είναι η ακραία περίπτωση. Υπάρχει βέβαια μέσα στο βιβλίο. Έτσι, ναι. Οι 4 περιπτώσεις δεν τους πήγαινε καν σε 2 περιπτώσεις, γιατί δεν έδινε 2 τιμές. Στο γάμα 3, να δείξει ότι η εφ είναι κυρτή δίνοντας την εύτουχη, ακόμα και αν δεν την έχεις καταφέρει να την βρεις από το προηγούμενο ερώτημα, δεν είναι κάτι που είναι τρομερά δύσκολο. Έχει πράξεις, πρέπει να έχεις την ψυχραιμία και να μην μπερδευτείς, γιατί πρέπει να φτάσεις μέχρι την τρίτη παράγωγο για να καταφέρεις να καταλάβεις τη μονοτονία της δεύτερης παραγωγού και να μπορέσεις να βρεις ότι είναι πάντα θετική, άρα παντού κυρτή η εφ. Άρα έχει μια δυσκολία προς τις πράξεις κυρίως. Έτσι. Και για το γάμα 4 είναι ένα θέμα το οποίο θέλει και λίγο φαντασία, είναι το μοναδικό θέμα που θέλει λίγο φαντασία σε όλο το διαγωνισμό. Ναι. Πρέπει να θέσεις μια συνάρτηση η οποία να είναι η εφ του χ και 3 μείον εφ του χ και να βασιστείς αυτήν. Να δείξεις ότι αυτή είναι μονότονη, άρα και ένα προς ένα, χρησιμοποιώντας την κυρτότητα που έχεις δείξει στο προηγούμενο ερώτημα για την εφ, άρα ότι η εφ τόνος είναι αύξουσα. Από εκεί και πέρα, αν έχεις θέσει αυτή τη συνάρτηση και έχεις δείξει ότι είναι ένα προς ένα, βγάζεις το τζεκ και έχεις ότι το απόλυτο τιμητόν χ είναι ίσο με χ, το οποίο ισχύει μόνο για χ ίσο με το 0. Δεν χρειάζεται να πεις και πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί υπάρχει και μέσα στο βιβλίο. Σωστά. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Το τέταρτο θέμα ήταν πιο εύκολο από το τρίτο. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στα παιδιά μας ότι μην νομίζετε ότι το τρίτο θα είναι πάντα πιο εύκολο από το τέταρτο. Ήταν κάτι που κάναμε αγώνα όλο τον χρόνο να τους δώσουμε να το καταλάβουν. Έπρεπε λοιπόν να κρατήσουν δυνάμεις από το τρίτο για να μπορέσουν να τα ξέρουν στο τέταρτο.
Το πρώτο ερώτημα του τέταρτου, απλό, κλασικό, μία παραγωγική, ένα θέτω στο όριό μας, έτσι βρίσκαμε το F του μηδενός και μετά με τον ορισμό της παραγώγου βρίσκαμε την παράγωγη. Για το ΔΕΛΤΑ 2, υποθέτουμε ότι υπάρχει χ0 τέτοιο ώστε ευτόνος του χ0 ίσο με το 0, καταλήγουμε σε άτομο και με το γεγονός, με τη γνώση του ΔΕΛΤΑ 2α ότι το ευτόνος του χ είναι διαφορετικό από το 0 για κάθε χ, λέμε ότι η ευτόνος είναι επίσης συνεχής, έχει σταθεροπρόσημο, έχουμε και μία τιμή της ευτόνος, άρα η ευτόνος θετική, οπότε γνησίως αύξηση συνάρτηση. Αυτό που πολύ διαπιστώσαμε ότι δυσκόλεψε τα παιδιά ήταν το όριο. Όντως υπήρχε ένα κρυφό δεδομένο, ένα κρυφό. Τέλος πάντων, ένα δεδομένο που δεν το χρησιμοποίησαν και δεν τους έκανε εντύπωση. Ότι το σύνολο τιμών ήταν όλο το ρο. Αν χρησιμοποιούσαμε αυτή την ιστορία, βρίσκαμε το λίμνη τη ευτυχή στο άπειρο, στο συνάπειρο, είναι το συνάπειρο, οπότε είχαμε μηδενική επιφραγμένη μετά και έβγαινε πολύ εύκολα το όριο. Το ΔΕΛΤΑ 4, αν κάναμε μία αλλαγή μεταβλητή με ούτω ελεγχή, καταλήγαμε σε μία σχέση η οποία θα λέγαμε ότι ισχύει. Γιατί διατάσσοντα τα χ από το 0 ω π και φορώντα την F που είναι γνησίω άφουσα, έβγαινε η σχέση αυτή μετά την ολοκλήρωσή τη. Περισσότερε λεπτομέρειε. Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να το γράψει κανεί χωρί να έχει γράψει τα προηγούμενα. Ακριβώ. Θα δημοσιευθούν έτσι κι αλλιώ αναλυτικά στο άπειρα τα θέματα, γιατί εντάξει τώρα μαθηματικά δεν είναι εύκολο να τα πούμε όλα αυτά προφορικά. Ηθικό συμπέρασμα. Θα δούμε πολλέ μεσαίε βαθμολογίε. Θα δούμε και καλέ βαθμολογίε. Ήταν θέματα που μπορούσαν να ξεχωρίσουν του μαθητέ. Τα παιδιά ευχαριστημένα, το καθένα έτσι πάνω κάτω πήρε αυτό το οποίο είχε δουλέψει. Έτσι λίγες περιπτώσεις απόκλησης είχαμε. Καλό κουράγιο, να ξέρουν ότι να όλα ξέρουμε. Είναι σύνολο βαθμολογίας. Όσοι χάσανε μονάδες, πάνε για τα επόμενα, σφίγγουν τα δόντια και πάνε στα επόμενα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.